Είναι εξαιρετική τιμή να ξεκινάω τους χαιρετισμούς σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Και θέλω να χαιρετήσω την κυρία Δήμαρχο, τον κύριο Έπαρχο, τον κύριο Δημοκριάκη, τον Διευθυντή της Προεδρευτικής, τον κύριο Νάπαρχο, τον Ιερόδοτο, το στατικό μας, τον κύριο Πρόεδρο του Μπακούφ, αλλά και όλους εμάς που είμαστε εδώ. Και είναι ξεχωριστή τιμή που είμαι σήμερα εγώ, γιατί το ίδρυμα Φανουράκη είναι παράλληλο με την πορεία του τόπου. Τη Σκότη Κάλκη αλλά και τη Δωδεκανήσου γενικότερα. Και ειλικρινά, χθες στη Βουλή με τον ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όπου ήμουν εισηγητή σε ένα σημαντικό νομοσχέδιο, είχαμε τη συζήτηση για τη ξεχωριστή θέση του Ιδρύματος στη χώρα. Το Υπουργείο Οικονομικών εποπτεύει το Ίδρυμα και καταλαβαίνετε ότι η εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών είναι μια πολύ σκληρή, συστηματική κυβερνητική υποχρέωση στο να μπορέσουμε να έχουμε όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και να αναδεικνύουμε τις προτεραιότητες της ίδιας κοινωνίας. Και από αυτή την πλευρά θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά μου, αλλά και τα συγχαρητήριά μου σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Τους γνωρίζουμε όλοι, είναι εξαιρετικοί Έλληνες και Δωδεκανήσιοι και για την ηθική τους υπόσταση, αλλά κυρίως για την κοινωνική τους προσφορά διαχρονικά στον τόπο. Ο Κλάκης, όσο και ο Λοχαγός Φανουράκης, είναι δύο προσωπικότητες που έχουν εμβληματικό χαρακτήρα όχι μόνο για τη Δωδεκάνηση, αλλά και την Ελλάδα. Ένας άνθρωπος που έχει θυσιαστεί για τα εθνικά ιδανικά και αποτέλεσε το οραματικό στοιχείο του Σουκράτη Φανουράκη για να κάνει αυτό το ίδρυμα, δίνοντας το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, αρκεί να πω μόνο ότι εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και διερμηνεύω τα αισθήματα όλων σας. Ευχαριστείτε κανείς στο να διαμορφωθεί ένα αναπτυξιακό πρότυπο για την περιοχή, που δεν είναι ούτε δεξιό ούτε αριστερό. Είναι εθνικό. Και σε αυτή την ενότητα είστε οι κύριοι συντελεστές της επόμενης μέρας. Συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστούμε και εκφράζω για άλλη φορά την ευγνωμοσύνη μου και ερμηνεύοντας τα αισθήματα του Ζωανικανιστιακού λαού αλλά και των ανθρώπων που είναι σήμερα εδώ. Συγχαρητήρια στο Ίδρυμα για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία ανάμεσα σε άλλα που δεν θα ξαναπαναλάβω όταν έφερε μια χαρά ο κύριος Πόνσορας για το Ίδρυμά σας. Αποδεικνύεται στην πράξη και όχι στα λόγια ότι είστε δίπλα στα παιδιά μας, το μέλλον του τόπου μας δηλαδή. Σε αυτά τα κρίσιμα βήματα που κάνουν σε μια μεταβατική περίοδο της ζωής τους. Και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, να σας έχει τόσο καλά, να σας δίνει δύναμη και να συνεχίζετε να στηρίζετε τόσο ηθικά όσο και υλικά όπως είναι η πράξη του τώρα. Θα ήθελα να συγχαρώ και τους πρώην μαθητές, νυν φοιτητές για την τεράστια αυτή επιτυχία τους. Τι να θυμηθούμε. Πρωτογραφήκατε, παιδιά, με την έναρξη των μνημονίων. Τρίτη γυμνασίου ξεσπάει ο κορονοϊός, η πανδημία. Τώρα που βγαίνετε και μπαίνετε στο νοσοκομείο, έχουμε πόλεμο στη γειτονιά μας. Το περιβάλλον ήταν πολύ δύσκολο για εσάς. Αντίξω συνθήκες, όμως αποδείξατε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όταν πιστεύουμε στον εαυτό μας, όταν θέτουμε στόχους, όταν δουλεύουμε σκληρά, δείχνουμε υπομονή και επιμονή, τα πάντα είναι δυνατό να κάνουμε. Και σας αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια που καταφέρετε να επιτύχετε μέσα σε ένα τόσο δύσκολο περιβάλλον. Σας εύχομαι μέσα στην ψυχή μου, στον νέο δρόμο που ανοίγει μπροστά σας, στα Πανεπιστήμια, να έχετε καλή φοιτητική ζωή, να περάσετε όμορφα, να δείτε τους εαυτούς σας, αλλά μην ξεχνάτε να δουλεύετε. Σήμερα είναι 10 χρόνια από τότε που το Ίδρυμα λειτουργεί. Και την εκδήλωση αυτή πιστεύω ότι την αφιερώνουμε στη μνήμη του ιδρυτή, του αδυσμόνητου Σοκράτη Φανουράκη. Ένας άνθρωπος αθόρυβος, του οποίου μέλημα ήταν η προσφορά. Και δικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Επενδύουμε στα παιδιά μας, διότι πιστεύουμε ότι η γνώση είναι το σημαντικότερο εφόδιο για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στα προβλήματα που η κοινωνία μας έχει. Με τη γνώση θα μπορέσετε να προχωρήσετε. Εμείς ξέρετε ότι δίνουμε κάποιες υποτροφίες για να βοηθήσουμε την μετέπειτα πορεία από το Πανεπιστήμιο σας, με τα πτυχιακές σπουδές, διδακτορικές και πιστεύουμε ότι πολλά από εσάς θα επιστρέψετε στην ΚΟ, όπως είπε και ο
περιφερειάρχης για να μπορέσετε να συμβάλλετε στην πρόοδο του νησιού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνετε να είμαστε εδώ πέρα σήμερα μαζί σας. Μέρος του Δημάρχου Τσικό, αλλά και εγώ προσωπικά, θέλω να συγχαρούμε τα παιδιά που πέτυχαν, αλλά και τους γονείς τους. Το Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη, με αίσθημα ευθύνης και τιμή, υπηρετεί τη βούληση του ιδρυτή του. Υπηρετεί συνάμα τη βούληση ενός χαρισματικού ανθρώπου, του Σοκράτη Φανουράκη, που με την ευαισθησία του και με βαθιά αισθήματα για τους νέους, δίνει παράδειγμα ήθους σε όλους μας. Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Όλοι οι φοιτητές οφείλουν να τον ευγνωμονούν με τις ευκαιρίες που τους δίνονται. Ιδιαίτερα συγχαίρουμε τα παιδιά που αυτή τη χρονιά πέτυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις και τους ευχόμαστε τα καλύτερα στην καινούργια περίοδο της ζωής που ανοίγεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που πέτυχε ο καθένας. Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Καλή πρόοδο. Ο σκοπός για τον οποίο κάνουμε αυτή την εκδήλωση είναι διπλός. Πρώτον, θα θέλαμε να τιμήσουμε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος τον αλυσμόνητο, τον αείμνηστο ιδρυτή του, τον Σοκράτη Φανουράκη. Και δεύτερον, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους, είτε είναι γονείς, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι μαθητές, είτε ακόμη και ηλικιωμένοι ή ηλικιωμένες του νησιού Τσικό, για το έργο που επιτελεί το Ίδρυμα, στα πλαίσια του οργανισμού του, που είναι ένα προεδρικό διάταγμα, που απόλυτα δεσμευτικά καθορίζει ποιοι είναι οι σκοποί του. Και όπως είπαμε, είναι διπλός ο σκοπός του. Ο ένας, οι νέοι, στους οποίους τελειώνοντας τα πανεπιστήμια απονέμει μεταπτυχιακές σπουδές, και ο άλλος είναι η παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατοίκων στα σπίτια τους σε ηλικιωμένους και ηλικιωμένες που έχουν την ανάγκη μιας νοσηλευτικής και όχι μόνο φροντίδας. Η μόνη μας αγαπητή εξάμεινη, γιατί όπως ξέρετε κανείς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος δεν αμήνεται για τις υπηρεσίες αυτές, είναι μεγάλη τιμή να σας έχουμε εδώ κοντά, 2 χρόνια μετά από την περιφέρεια με το COVID, και να βλέπουμε, να σας ακούμε και να βλέπουμε τους στόχους σας ή να βλέπουμε και την πορεία σας των υποτρόφων. Στους υπότροφους αναφέρομαι, την πορεία σας έχοντας την βοήθεια και την αλλογή του Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη. Όπως εξάλλου και ο ίδιος ο Σοκράτης θα ήθελε. Αυτός ήταν και ο στόχος. Κάποια στατιστικά στοιχεία θέλω να σας δώσω αρχικά και μετά να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για τις διαδικασίες με τις οποίες κάποιος μπορεί να πάρει υποτροφή από το Ίδρυμα. Καταρχήν, στην δεκαετία που ανέφερε και ο κύριος Πρόεδρος λειτουργία του Ιδρύματος, έχουμε δώσει 84 συνολικά υποτροφίες σε παιδιά καταγωγής ή διαμονής συγχάλκη και συγχώ. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές, αφορούν ερευνητικές σπουδές και αφορούν και διδακτορικές σπουδές.